Θεωρείτε ότι η συμφωνία για φορολογικά ζητήματα αλλά και η οικονομική σχέση κράτους-εκκλησίας πρέπει να αναθεωρηθεί? Νομίζω ότι όσον αφορά ειδικά την Κύπρο, έχει καθοριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η σχέση εκκλησίας-κράτους. Θα μπορούσε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση και αν μπορούσε περισσότερο η Εκκλησία να στηρίξει το κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της κακής διαχείρισης βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση. Ποιος δικαιούται να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει, προέρχονται δηλαδή από την Κύπρο, κατάγονται από την Κύπρο και κατ' επέκταση ανήκουμε στο ευρύτερο ελληνικό έθνος. Ποια είναι η πιο δύσκολη διαπραγματευτική διαδικασία που είχατε να διαχειριστείτε στην πορεία σας μέχρι σήμερα? Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με τα οποία είχαμε διαπραγματευτεί και διαφωνήσει στο τέλος ήταν το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος, της επίμαχης τότε τροπολογίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Με ένα ζήτημα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια και με την εμπλοκή όλων, η μέρα που η Βουλή επέστρεψε πίσω και ανέρεσε αυτόν τον οποίο ψήφισε, για μας είναι ιστορική. Ήταν η πρώτη φορά στα δρόμενα τα κοινοβουλευτικά που με εντολή των κατεχομένων και εντολή του ίδιου του ηγέτη της κατοχής, τα δύο μεγάλα κόμματα συμφώνησαν και ανέρεσαν κάτι το οποίο είχε περάσει με κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν αύριο το πρωί βρισκόσασταν άνεργος, τι θα κάνατε? Δεν γεννήθηκα πολιτικός και έχω περάσει και από διάφορες εργασίες, από διάφορες δουλειές. Για μια περίοδο παλαιότερα υπήρξα σε αυτήν τη θέση του άνεργου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουμε οι συμπολίτες μας, ως πολιτεία εννοώ, να βρεθούν σε αυτήν την δύσκολη φάση. Ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πρέπει να θρέψουν την οικογένειά τους και δυστυχώς βλέπουμε σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών να πανηγυρίζει ότι έχει μειωθεί ο δείκτης της ανεργίας, αλλά ξεχνά ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό για να βρουν έναν καλύτερο μέλλον. Αν εκλεγείτε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς θα καταπολεμήσετε τη βία στα γήπεδα? Εάν θέλουμε στο μέλλον να μην υπάρχει, θα πρέπει να δούμε το θέμα συνολικά, ξεκινώντας και μελετώντας τους λόγους που αυτή δημιουργείται. Δεν πιστεύω ότι από μόνη της η αστυνομία ή οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι ικανοί να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί έντονα ένα μέρος της κοινωνίας και για το οποίο όμως μέχρι σήμερα ακούμε λόγια χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέληση για να κατασταλεί η βία. Αν υπήρχε η πολιτική βούληση, μπορούν να βρεθούν και οι τρόποι. Όμως είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή πρέπει να δούμε τα βαθύτερα αίτια από το που πηγάζει αυτή η βία. Εγώ θέλω να σημειώσω και ένα άλλο κομμάτι. Αρκετά κόμματα ή και αθυποψήφιοι με αυτή τη στιγμή μπορεί να δηλώνουν διάφορους τρόπους για αντιμετώπιση της βίας που υπάρχει στα γήπεδα. Όμως, στην ουσία, τους εξυπηρετεί. Τους εξυπηρετεί γιατί η ενέργεια της νεολαίας, και μιλώ για όλες τις ομάδες και όλα τα χρώματα και όλους τους κομματικούς χώρους, η ενέργεια λοιπόν της νεολαίας σπαταλάται στα γήπεδα και δεν εκφράζεται σε πολιτικό αγώνα. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η ενέργεια, αν διοχετευόταν σε έναν πολιτικό αγώνα, θα είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Θεωρείτε ότι η διαπλοκή είναι ο βασικός λόγος μη εφαρμογής της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα? Για να μην εφαρμόζεται ένας νόμος όσον αφορά τα κυπριακά δεδομένα, ισχύουν αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Είτε θα υπάρχουν συμφέροντα, μπορεί να υπάρχει και αδυναμία από πλευράς κρατικού μηχανισμού να την εφαρμόσει. Αλλά αυτό μπορεί να επιληθεί. Η πλειονότητα των νέων φαίνεται να υποστηρίζει πως οι ιδεολογίες είναι νεκρές. Τι σημαίνει ιδεολογία σήμερα? Τουλάχιστον για το δικό μας κίνημα, η ιδεολογία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Η ιδεολογία για μας είναι να πιστεύει ο κάθε άνθρωπος σε κάτι το οποίο τον εκφράσει. Σε κάτι το οποίο νιώθει ότι μπορεί να γίνει παραγωγικός και δημιουργικός. Εκπροσωπώντας λοιπόν το εθνικιστικό κίνημα,
και πιστεύοντας στην ιδέα της πατρίδας, του έθνους, του πολιτισμού, της ιστορίας, της γλώσσας, της παράδοσης, απευθύνομαι προς τους νέους, λέγοντας τους ότι η πολιτική είναι κάτι που τους ενδιαφέρει και είναι κάτι μέσα από το οποίο καθορίζονται οι ζωές τους. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για τα κοινά, να ασχοληθούν πιο ένεργα, διότι η αποχή δεν θα ωφελέσει κανένα και δεν θα προκύψει καμιά αλλαγή αν δεν πάνε να ψηφίσουν και αν δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και αυτό το όπλο που έχουν ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιθέτως, θα διαιωνίσουμε παλιές καταστάσεις, διότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν συνηθίσει στο να προσέρχονται στην κάλπη, έχουν συνηθίσει να ψηφίζουν κάποια παραδοσιακά κόμματα και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το θέλουν, εξυπηρετούν το ίδιο το σύστημα. Πώς θα εξηγούσατε τι είναι η οικονομική κρίση σε ένα δεκάχρονο? Απαντούμε τα δεδομένα της Κύπρου. Σε ένα δεκάχρονο θα μπορούσαμε πολύ απλά να το πούμε ότι είναι σε αυτό που μας οδήγησε μία ανίκανη κυβέρνηση και έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς σου να μην έχουν σήμερα δουλειά ή να παίρνουν ένα μισθό πολύ λιγότερα από όσο έπαιρναν προηγουμένως και το ίδιο κράτος να έχει την απέτηση να αποπληρώσουν τα λάθη άλλων. Νομίζω ακόμα και 10 χρόνια θα το καταλάβει. Επίσης, θα πρέπει να το εξηγήσουμε μεγαλώνοντας ότι ζει σε μια χώρα όπου τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η σύψη, η ευνοιοκρατία έχουν γίνει νόμος, άγραφος και σαν πολιτεία δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί χαϊδεύουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά είχαν ευθύνη και μας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση και προσπαθούμε να τιμωρήσουμε ανθρώπους αδύνατους που δεν έχουν κανένα γνωστό, δεν έχουν μέσο, δεν ευνοήθηκαν ποτέ και από κανένα. Άρα λοιπόν τρέχουμε να βρούμε έναν άνθρωπο τρίτης ηλικίας που πιθανόν να χρωστά στο φόρο 100 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα αφήνουμε ένα μεγάλο επιχειρηματία που χρωστά στο φόρο 10 εκατομμύρια να κυκλοφορεί ελεύθερος και πιθανόν να διοργανώνει και λόγω περίοδου κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις για κάποιους άλλους υποψηφίους, όχι πάντως για μένα. Αν ήσασταν γυναίκα, τι θα διεκδικούσατε εν έτη 2018? Θεωρώ ότι οι γυναίκες του 2018 θα πρέπει να διεκδικήσουν την περισσότερη και πιο έντονη συμμετοχή τους στα πολιτικά δρόμενα, διότι δεν είναι ένας τομέας με τον οποίο να ασχολούνται ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι έχουν κερδίσει με την αξία τους την επαγγελματική τους αναγνώριση και έχουμε αρκετές γυναίκες στην Κύπρο οι οποίες είναι επιτυχημένες επαγγελματικά. Από εκεί και πέρα όμως, ο ρόλος της γυναίκας, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, περιλαμβάνει και τον ρόλο της μητέρας. Τον πιο κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει στη ζωή των παιδιών της, γιατί μεγαλώνοντάς τα, στη συνέχεια αυτά, όταν ενταχθούν στην κοινωνία, ό,τι δίδαξε η μητέρα κυρίως είναι αυτό το οποίο θα φέρουν για πάντα.